Το παρθενικό της ταξίδι στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιεί η δημοκρατική ευθύνη. Ο πρώην Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος περιέγραψε αυτή την προσπάθεια ως ένα νέο κεφάλαιο αξιοπιστίας, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινωνίες όπως και τα κόμματα πρέπει να ανανεώνονται με πρόσωπα που θα καλλιεργήσουν μια νέα ανατροπία στους πολίτες. Η δημοκρατική ευθύνη έχει σκοπό να είναι μια ριζοσπαστική κίνηση, η οποία γεννήθηκε από καινούριους ανθρώπους. Κατά το πλήσι των νεότερων γενεών, οι οποίοι είναι πολύ μορφωμένοι, είναι κοσμοπολίτες, έχουν αντίληψη του που κινείται η ιστορία, έχουν τους κώδικες της εποχής, δεν είναι πεπερασμένοι σαν τη δική μου γενιά, μεταξύ των οποίων και εγώ ανήκω σε αυτήν. Τους βοηθάω όμως με τα πάθους, γιατί πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα πουθενά παρά μόνο τον εαυτό του για τον υπόλοιπο μήλο της ζωής του να καλοπεράσει, και το λέω έτσι, με αυτή την ομότητα. Η δημοκρατική ευθύνη είναι εδώ, λειτουργεί διαφορετικά, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν λέει μόνο τι θέλουμε να κάνουμε, είναι ριζοσπαστικό, ξεκάθαρο, βήμα-βήμα, ζυγισμένο, σταθμισμένο. Δεν λέει μόνο τι θέλουμε να γίνει στη χώρα, αλλά πώς, βήμα-βήμα, κοστολογημένα, μετρημένα και χρονομετρημένα επίσης. Ακριβώς πώς και πότε. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική που ακολουθεί, χαρακτηρίζοντας τις παροχές του τελευταίου διαστήματος ψηφοθυρικές αλλά και επιζήμες για τη χώρα σε επίπεδο αγορών. Οι αγορές λοιπόν δεν ομιλούν, τιμολογούν. Και μια χώρα η οποία δεν το αντιλαμβάνεται αυτό και θέλει πάλι να εξοκύλει στην δημοσιονομική απρέπεια, όπως η εξαγορά ψήφων, αυτός είναι βιασμός, είναι πανουργία, είναι δολιότητα.